Κυρίες και κύριοι, 50 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από το θάνατο του Γιώργου Σεφέρη, αλλά εγώ δεν θα ξεκινήσω με κάποιο δικό του στίχο. Απλώς θα αναρωτηθώ, ποια αλήθεια είναι η θέση του έργου του Γιώργου Σεφέρη στην ελληνική εκπαίδευση, στα σχολεία και στα σχολικά βιβλία. Η απάντηση πονάει. Πονάει πολύ. Εξηγεί αρκετά και βεβαίως αναδεικνύει και τις διαχρονικές ευθύνες των ελληνικών κυβερνήσεων. Τώρα, φέτος, στο ξεκίνημα της καινούργιας σχολικής χρονιάς, εκτός από παιδικά χαμόγελα και ζωντάνια νεανική, που τόσο έλειψαν τους προηγούμενους μήνες, υπήρχε και μια διάχυτη αγωνία. Αγωνία για τις συνθήκες μέσα στις οποίες θα λειτουργήσει η εκπαίδευση. Βλέπετε, έχει μια εβδομάδα που ανοίξαν τα σχολεία, αλλά η κυβέρνηση και πάλι πιάστηκε αδιάβαστη και απροετοίμαστη. Λες και δεν βρισκόμαστε στο τέταρτο κύμα της πανδημίας, λες και δεν βλέπει ότι η μετάλλαξη Δέλτα απειλεί τώρα και τη νεολαία, η κυβέρνηση ούτε πήρε και από ό,τι ακούσαμε ούτε σκοπεύει να πάρει εκείνα τα πρακτικά, τα προληπτικά μέτρα για την αναχέτηση της πανδημίας στα σχολεία. Κι όμως, κυρία Υπουργέ, και χρόνο είχατε και χρήματα είχατε για να μην υπάρχουν τμήματα με παραπάνω από 15 μαθητές. Αυτό σας λένε τόσο καιρό χιλιάδες εκπαιδευτικοί και γονείς. Και για να βρείτε τις επιπλέον αίθουσες που υπάρχουν, αρκεί να θες να τις βρεις, και για να μην υπάρχουν κενά εκπαιδευτικών, και για να εντοπίσετε, ναι, να εντοπίσετε τα μορφωτικά κενά που προκάλεσε η πανδημία, προκειμένου φυσικά όχι να τα εκθέσετε, αλλά σχεδιασμένα να τα καλύψετε. Τι δεν είχατε? Πολιτική βούληση δεν είχατε. Αυτό σας έλειπε. Λεφτά βέβαια, ξέρετε, μια χαρά να μοιράζετε εδώ και εκεί. Στις μεγάλες εταιρείες του τουρισμού και των μεταφορών, ας πούμε, τα εκατομμύρια τα δίνετε με τη σέσουλα. Αλλά για την παιδεία τα τσιγκουνεύεστε. Τα θεωρείτε κόστος. Έτσι, για τα σχολεία, αρκεστήκατε σε ένα υγειονομικό φιρμάνι που βγάλατε, στην ουσία δηλαδή ένα πρωτόκολλο διασποράς, υπερμετάδοσης του ιού. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι σε αυτό το πρωτόκολλο δεν προβλέπεται ούτε καν απολύμανση της αίθουσας μετά από κρούσμα. Δεν προβλέπεται ούτε καν καραντίνα των στενών επαφών του όποιου κρούσματος. Και προσπαθείτε τώρα, έρχεστε εδώ και όλο τον προηγούμενο καιρό, προσπαθείτε να κρύψετε τις βαριές σας ευθύνες για την ασφαλή λειτουργία των σχολείων πίσω από το εμβόλιο. Το εμβόλιο όμως, όσο αναγκαίο κι αν είναι, και βεβαίως συμφωνούμε, όσο κι αν είναι επιβεβλημένο, δεν είναι από μόνο του αρκετό, κυρία Υπουργέ. Καθώς δεν μπορεί να υποκαταστήσει όλα εκείνα τα απαραίτητα μέτρα που σας είπαμε για να λειτουργήσουν τα σχολεία με ασφάλεια. Και αλήθεια, δεν γνωρίζετε, ότι η συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών έχει εμβολιαστεί? Δεν γνωρίζετε ότι όλοι αυτοί όμως θα βρίσκονται καθημερινά μέσα σε μια μεγάλη μάζα μαθητών, οι οποίοι είτε δεν ανήκουν στις ηλικίες του εμβολιασμού ακόμη, είτε έχουν μικρά ποσοστά εμβολιαστικής κάλυψης. Να γιατί λοιπόν, τα δωρεάν τεστ πρέπει να αφορούν σε όλους. Και όχι μονάχα στους ανεμβολίαστους που λέτε εσείς. Αλλιώς, πείτε μας, πώς θα υπάρχει ολοκληρωμένη επιτήρηση και πλήρης καταγραφή κρουσμάτων? Να γιατί, αντί να τον ψάχνουν τον εωδή τα σχολεία, οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές και οι γονείς από εδώ και από εκεί, ο ίδιος ο εωδή πρέπει να βρίσκεται μέσα στα σχολεία με τα κλιμάκια του, ώστε να αναλάβει ο ίδιος ο εωδή και να ενημερώνει υπεύθυνα για τον εμβολιασμό τους γονείς, τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς, και να εμβολιάζει ο εωδή
και φυσικά να παρακολουθεί ο ΕΟΔΗ εξατομικευμένα την πορεία των εμβολιασμένων μαθητών. Κι όμως, την ώρα που ως κυβέρνηση, κυρία Υπουργέ, μέσα στην πανδημία ξεπετάτε στα γρήγορα και χωρίς στην ουσία κανένα πρακτικό μέτρο την προστασία των σχολείων, την ώρα που σε ελάχιστα σχολεία της χώρας, αυτή τη στιγμή που μιλάμε και σας το λέμε υπεύθυνα, σε ελάχιστα σχολεία της χώρας μπορεί να διαμορφωθεί ένα ολοκληρωμένο πλήρες πρόγραμμα με όλους τους εκπαιδευτικούς. Σε κάθε σχολείο κάποιος εκπαιδευτικός, κάποια ειδικότητα θα λείπει. 23.000 είναι τα κενά τα διαπιστωμένα αυτή τη στιγμή. Κενά τα οποία είναι ιδιαιτέρως πολλά, το φαινόμενο είναι πιο έντονο, πιο οξυμένο στην ειδική αγωγή. Τόσο στα γενικά σχολεία που έχουν τμήματα ένταξης και παράλληλη στήριξη, όσο και στα ίδια τα ειδικά σχολεία. Να σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Εδώ δίπλα στο Βύρονα, 6ο-7ο δημοτικά σχολεία του Βύρονα, δεν λειτουργούν τμήματα ένταξης επειδή δεν υπάρχουν εκπαιδευτικοί. Παράλληλη στήριξη. Η κάλυψη αυτή τη στιγμή των αναγκών της παράλληλης στήριξης στη χώρα μας, κυρία Υπουργέ της Παιδείας, είναι στο 30%. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ένας εκπαιδευτικός της παράλληλης στήριξης, αντί να έχει ένα παιδί να το παρακολουθεί από το πρωί μέχρι την ώρα που θα σχολάσει, πάει σε 2, σε 3, πιθανά και σε περισσότερα παιδιά. Αυτό δεν είναι παράλληλη στήριξη. Αυτό είναι παράλληλη ταλαιπωρία. Και τις υπόλοιπες ώρες αυτά τα παιδιά τι κάνουν? Παραδέρνουν από εδώ και από εκεί. Την ώρα λοιπόν που χιλιάδες εκπαιδευτικοί είναι οι αδιόριστοι και σύμφωνα με έρευνες που έχουν γίνει, για να διοριστούν οι 50.000 εκπαιδευτικοί που τόσα χρόνια γυρίζουν με μια βαλίτσα όλη τη χώρα, θα χρειαζόταν λιγότερο από 1 δις. Το 1/6 δηλαδή των δαπανών που δίνεται για τον ΝΑΤΟ. Την ώρα που το στεγαστικό πρόβλημα, ξέρετε, το ζήτημα της σχολικής στέγης χτυπάει καμπανάκι. Θα έχετε ακούσει φυσικά ότι στο Λαγκαδά, έξω από τη Θεσσαλονίκη, τα δύο γυμνάσια του Λαγκαδά ψάχνουν στέγη. Δεν έχουν στέγη. Αναζητούν από εδώ και από εκεί. Θα ακούσατε βέβαια, θα σας το πούνε και αύριο, νομίζω μεθαύριο έχουν μια κινητοποίηση, ότι το 3ο Δημοτικό Σχολείο της Ευκαρπίας, μια λαϊκή λαϊκότατη γειτονιά, αυτό το σχολείο αποφασίστηκε μέχρι τα Χριστούγεννα, λέει, να κάνει μάθημα μόνο το απόγευμα. Επειδή το σχολείο του είναι ακατάλληλο. Τι δείχνουν όλα αυτά? Δείχνουν ότι υπάρχει οξύτατο πρόβλημα σχολικής στέγης. Εν πάση περιπτώσει, την ώρα λοιπόν που συμβαίνουν όλα αυτά, εσείς όλο σας το χρόνο τον αφιερώνετε, και την ενέργεια θα έλεγα εγώ, στο πώς θα εφαρμόσετε όλα εκείνα τα αντιδραστικά εκπαιδευτικά μέτρα τα οποία ψηφίσατε μέσα στην πανδημία και με κλειστά σχολεία και με πανεπιστήμια. Δεν σας αμφισβητήσαμε το δικαίωμα να νομοθετείτε, αλλά αυτό όμως δεν ήταν και τόσο, δίκαιο αυτό που έγινε. Τι να πρωτοθυμηθούμε? Το νόμο που ψηφίσατε τον περασμένο Ιούλιο, με τον οποίο μετατρέπετε τα σχολεία σε επιχειρήσεις με πελάτες τους γονείς και τα βάζετε να τρέχουν, να βρίσκουν χορηγούς για να μπορούν να λειτουργούν αφού το κράτος σας δίνει όλο και λιγότερα. Αυτό το νόμο με τον οποίο χωρίζετε τα σχολεία σε κατηγορίες Α, Β, Γ, Δ, αυτόνομα τα λέτε αυτά τα σχολεία, όπου το καθένα ανάλογα με την κατηγορία του θα μαθαίνει και διαφορετικά γράμματα στα παιδιά του. Το νόμο με τον οποίο πάτε τώρα όλα αυτά τα αντιδραστικά να τα επιβάλλετε στους εκπαιδευτικούς με την πυγμή της λεγόμενης αξιολόγησης, με απειλές και με φοβέρες. Τίποτα λοιπόν δεν διδάσκεστε από το παρελθόν. Ακούστε, σε όσες πτώσεις και αν κλείνετε τη λέξη αναβάθμιση, όσες απειλές και αν εκτοξεύσετε, όση τρομοκρατία και αν ασκήσετε στους εκπαιδευτικούς, ποτέ μα ποτέ δεν θα καταφέρετε να τους κάνετε συνεργούς στα σχέδιά σας τα αντιεκπαιδευτικά. Ούτε στην πολιτική εκείνη η οποία προσθέτει και νέα, μεγαλύτερα εμπόδια για να μορφωθούν και να σπουδάσουν τα παιδιά της λαϊκής οικογένειας. Ήδη οι εκπαιδευτικοί, το γνωρίζετε φυσικά, οργανώνονται και θα ακυρώσουν και πάλι συλλογικά και μαζικά τη νέα επιχείρηση της χειραγώγησής τους. Και επειδή τη λέξη αναβάθμιση της εκπαίδευσης την κάνατε καραμέλα της προπαγάνδας σας, σας ρωτάμε ευθέως.
τι είδους αναβάθμιση της παιδείας είναι να μετατρέπονται εντελώς ακατάλληλοι χώροι σε αίθουσες νηπιαγωγείων. Τι είδους αναβάθμιση είναι τα νήπια της προσχολικής αγωγής, τα τρυφερά βλαστάρια των νέων ζευγαριών, να είναι υποχρεωμένα να δημιουργούν ομάδες στα νηπιαγωγεία, γιατί δημιουργούν ομάδες παιχνιδιών στα νηπιαγωγεία για να παίξουν στις παιδικές γωνιές, και αυτό να είναι υποχρεωμένα αυτά τα παιδάκια να το κάνουν μέσα στα τσίγκινα κουτιά των κύμπο και των containers. Γιατί με αυτά έχετε κατακλείσει πολλές αυλές δημοτικών, γυμνασίων ακόμα και λυκείων. Ή μήπως θέλετε να θυμηθούμε και εκείνο το πρόσφατο δρεπάνι της ελάχιστης βάσης εισαγωγής που φέρατε τον περασμένο Φλεβάρι στη μέση της σχολικής χρονιάς. Και ποιας χρονιάς, όχι όποιας και όποιας. Πακέτο μαζί με την αστυνομία στα πανεπιστήμια. Τα αποτελέσματα τα είδαμε. 15.000 περισσότεροι από πέρσι, 40.000 συνολικά οικομένοι από τα πανεπιστήμια. Και όλοι αυτοί βέβαια είναι πάρα πολλοί. Αυτό λένε οι αριθμοί, είναι πάρα πολλοί αυτοί, οι 40.000, για τις λιγοστές θέσεις που δίνουν τα δημόσια ΙΕΚ. Και τι λέτε, δεν είναι αυτή μια ζηλευτή πελατεία για τους ιδιώτες εμπόρους της μεταλλικιακής εκπαίδευσης και κατάρτισης? Εκτός και αν αυτό επιδιώκατε, να μας το πείτε. Μην ξεχνάμε δε ότι από φέτος μπαίνει σε εφαρμογή από τη Νέα Δημοκρατία και η Τράπεζα Θεμάτων, που μαζί με εκείνα τα μέτρα που του ΣΥΡΙΖΑ που έκαναν το Λύκειο ακόμα πιο ανταγωνιστικό, θα γίνει ένα Λύκειο ψυχοφθόρο εξεταστικό κέντρο, όπως βέβαια από φέτος θα ισχύσει και ο περιορισμός των επιλογών στο μηχανογραφικό. Αν θυμηθούμε δε και τον νόμο που ψηφίσατε πέρσι το Δεκέμβρη για την τεχνικο-επαγγελματική εκπαίδευση, τότε η εικόνα συμπληρώθηκε. Από τα 15 τους χρόνια, ναι, από τα 15 τους χρόνια, τα παιδιά των υποβαθμισμένων επαγγελματικών σχολών διώχνονται από το σχολείο για να οδηγηθούν στη δουλειά. Πρακτική το βαφτίζεται αυτό, την ανήλικη εργασία. Φτάσατε μάλιστα στο σημείο, αντί να φροντίσετε εκείνα τα τόσο ευάλωτα παιδιά που μεγαλώνουν σε κοινωνικά ιδρύματα να ολοκληρώσουν αυτά τα παιδιά το σχολείο, εσείς να τα στέλνετε από 16 χρονών παρακαλώ στη δούλεψη των μεγαλοξενοδόχων και των μεγαλοεπιχειρηματιών. Εκεί φτάσατε. Αυτή είναι η σαπίλα του συστήματός σας της εκμετάλλευσης. Επιτέλους θα πει βέβαια κάποιος, μετά από 1,5 χρόνο, ρε παιδί μου, ξεκινάνε και τα πανεπιστήμια, οι διαζώσεις, λειτουργία τους. Θυμίζουμε ότι στον καιρό της πανδημίας μέχρι τώρα μπορεί μέχρι και τα καζίνο να άνοιξαν, τα πανεπιστήμια όμως παρέμειναν ερμητικά κλειστά όλο αυτό το διάστημα. Ξέρετε κάτι όμως, καλά είναι τα μπράβο σας, τα ακούσαμε και πριν από λίγο, για τα υψηλά εμβολιαστικά ποσοστά των φοιτητών και του προσωπικού βεβαίως των πανεπιστήμιων. Θα είχαν όμως αυτά τα μπράβο και μεγαλύτερη αξία αν ικανοποιούσατε και τα υπόλοιπα αιτήματα που έχουν, γιατί έχουν και άλλα αιτήματα. Για να είναι αραιωμένοι, ας πούμε, οι φοιτητές στα μαθήματα, για να λειτουργούν στα πανεπιστήμια κέντρα εμβολιασμού και rapid test, για να προσληφθούν καθηγητές που λείπουν, και είναι πολλοί αυτοί που λείπουν, όπως και προσωπικό καθαριότητας. Τώρα για να κλείσω, και αφού ευχαριστήσω βεβαίως την κυρία Πρόεδρο για την ανοχή της, αν νομίζετε ότι η νεολαία όλα αυτά θα τα δεχτεί, όλα αυτά που μαυρίζουν τη ζωή της θα τα δεχτεί, κάνετε λάθος. Η νεολαία του λαού μας θα σας εκπλήξει με τους αγώνες της για ακόμα μία φορά. Ήδη αυτοί οι αγώνες ξεκίνησαν με τα μεγάλα συλλαλητήρια της περασμένης Τετάρτης και έπεται βεβαίως συνέχεια. Ευχαριστώ.